Σάκι με ξηρά τροφή για σκύλους παραδίδονται από τον Δήμο Πατρέων στις φιλοζωικές οργανώσεις και σε εθελοντές που φροντίζουν τα αδέσποτα της περιοχής. Οι τροφές μοιράζονται και στη συνέχεια διανέμονται σε ένα ευρύ δίκτυο συμπολιτών μας που φροντίζουν τα αδέσποτα. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από το Δήμο να συγκεντρωθούν τροφές έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των αδέσποτων ζώων της πόλης μας, της περιοχής μας. Καταφέραμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να συγκεντρώσουμε περίπου 9 τόνους τροφής, τόσο από συμβάσεις που είχαμε εμείς οι ίδιοι, αλλά και από φίλους οι οποίοι βοήθησαν. Πάνω από 9 τόνοι ξηράς τροφής έρχονται να ενισχύσουν τις ανάγκες που υπάρχουν στον Δήμο. Δυστυχώς το θέμα των αδέσποτων συνεχίζει να είναι έντονο, με αρκετούς ασυνείδητους να εγκαταλείπουν τα ζώα συντροφιάς τους. Η κατάσταση στην πόλη μας ήταν και είναι πάντα για τη συνέχεια. Δεν μένει, δηλαδή δεν μένει κάποιος, κάποια εποχή που να μην υπάρχουν αδέσποτα. Είναι συνέχεια, είμαστε συνέχεια σε δουλειά. Στηρώσεις, εγκατελειμμένα, τραυματισμένα σοβαρά. Στην Πάτρα έχουν δαπανηθεί πάνω από 150.000 ευρώ τον τελευταίο χρόνο από τον Δήμο για τη διαχείριση των αδέσποτων. Στα Σκαριά βρίσκεται η δημιουργία και επάνδρωση του Δημοτικού Κτηνιατρίου, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει αρκετά με προγράμματα στηρώσεων. Η χρηματοδότηση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, περιμένουμε το επόμενο διάστημα να έρθουν τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου. Θα προχωρήσουμε και σε νέα σύμβαση. Αυτά τα οποία τα χρήματα, αυτά τις συντροφές οι οποίες δόθηκαν σήμερα, είναι από ίδιους χώρους του Δήμου. Είναι χρήματα τα οποία εμείς διαθέτουμε. Την ίδια ώρα που Δήμος και Φιλοζωικές κοιτούν το θέμα με ευαισθησία, θύματα ασυνείδητων έπεσαν σκύλοι στην περιοχή του Σαραβαλίου. Οι εικόνες με τα άμυρα ζώα σκοτωμένα σοκάρουν και εξοργίζουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται αντίστοιχες αποτροπές ενέργειες. Οι φιλοζωικές οργανώσεις κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και συνιστούν σε τέτοια περιστατικά να ενημερώνονται άμεσα οι αρχές για τον εντοπισμό των ασυνείδητων.